Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, πώς είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Και βλέπουμε ότι και εσείς είστε αρκετά φορτωμένος αυτό το διάστημα. Πολλά προγράμματα προαναγγέλλονται. Πολλά προγράμματα και το θέμα, το ερώτημα είναι αυτά τώρα, είναι για πόσο κόσμο μιλάμε, δηλαδή τι προσδοκούμε να επιφέρουν αυτά τα νέα προγράμματα του οργανισμού στο θέμα της απασχόλησης. Θα σας πω και για να το βάλω λιγάκι και σε μια τάξη μεγέθους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 50.000 άνεργοι βρήκανε δουλειά μέσα από τον ΟΑΕΔ. Ναι. Δηλαδή γίνανε 50.000 προσλήψεις ανέργων από επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τους 18 μήνες από τον Μάιο του 2020 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021. Μάλιστα. Πατώντας λοιπόν πάνω σε αυτή την αρκετά καλή επίδοση, συγκριτικά πάρα με προηγούμενα χρόνια, δηλαδή φανταστείτε ότι την τετραετία 16-19 είχαν γίνει 40.000 προσλήψεις, οπότε σε 18 μήνες καταφέραμε να κάνουμε όσες προσλήψεις είχαν γίνει σε 4 χρόνια, και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Πατώντας σε εισαγωγικά πάνω σε αυτό το καλό αποτέλεσμα, έχουμε σχεδιάσει μια σειρά προγραμμάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση δηλαδή ευρωπαϊκή, τα οποία θα δημιουργήσουν συνολικά 86.000 θέσεις εργασίας. Και αυτό περιλαμβάνει 62.000 νέες θέσεις εργασίας, νέα προγράμματα, και 24.000 θέσεις από προγράμματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 3 προγράμματα τα οποία καλύπτουν ουσιαστικά όλη την Ελλάδα, που είναι για άνεργους 30 ετών και άνω, τα οποία έχουν πολύ υψηλά ποσοστά επιχορήγησης μισθού και ασφαλιστικών εισφορών, έτσι ώστε να δώσουμε κίνητρα σε επιχειρήσεις να προσλάβουν ανέργους. Διότι ο μόνος τρόπος να μειωθεί η ανεργία είναι αυτός. Είναι μέσα από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης να δώσει ο ΑΕΤ τη δυνατότητα να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Και μιλάμε για προγράμματα που πρημοδοτούν την πλήρη απασχόληση ή δίνουν, αφήνουν και μια ευελιξία στην επιχείρηση για τετράωρα, πεντάωρα, εξάωρα. Όχι, γιατί όχι, έχει το ρόλο του, παίζει το ρόλο του αυτό. Όχι, όχι. Θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι αυτές. Είναι 12 μήνες διάρκειας. Εμείς επιχορηγούμε και τον μισθό και τις εισφορές έως ένα συγκεκριμένο ποσό. Ναι. Για παράδειγμα, στο τελευταίο πρόγραμμα που άνοιξε τώρα, στις 17 Ιανουαρίου, πριν από μερικές εβδομάδες, είναι για 4.000 ανέργους, 30 ετών και άνω, στην Αττική και στο Νότιο Αιγαίο. Και εκεί πέρα εμείς δίνουμε τον εργοδότη μέχρι 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή 8.400 ευρώ το χρόνο, για να προσλάβουν άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω. Δηλαδή, αν μια επιχείρηση αυτή τη στιγμή, στην Αττική ή στο Νότιο Αιγαίο, προσλάβει μια γυναίκα άνεργη 30 ετών και άνω, εμείς θα δώσουμε σε αυτή την επιχείρηση 700 ευρώ το μήνα για 12 μήνες για αυτή την πρόσληψη. Εδώ η Κεντρική Μακεδονία πού επικεντρωνόμαστε? Και στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε στις 27 Ιανουαρίου. Είναι πάλι για 30 ετών και άνω, 7.000 θέσεις εργασίας. Περιλαμβάνει Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία. Και εκεί δίνουμε έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους 50 ετών και άνω. Μάλιστα. Πάλι 12 μήνες και δίνουμε, φανταστείτε, επιδότηση που κυμαίνεται από 473 το μήνα μέχρι 710 το μήνα. Δηλαδή για μακροχρόνια άνεργο 50 ετών και άνω, ο ΑΕΣ θα δώσει στην επιχείρηση 710 ευρώ το μήνα για να καλύψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό προφανώς και του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών. Ναι, νομίζω ότι όταν περίπου υπολογίζοντας έτσι μπακάλικα τώρα στο μυαλό μου, είναι περίπου το 60-70% του μισθολογικού κόστους. Και του μη μισθολογικού. Ναι. Και του μη μισθολογικού. Δηλαδή φανταστείτε ότι ας θεωρήσουμε ότι είναι κοντά στον κατώτατο μισθό, η θέση είναι 700 ευρώ. Ναι. Συν τις εισφορές, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι καλύπτουμε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό αυτού του κόστους για τον εργοδότη. Και αυτά τα προγράμματα πάνε καλά. Δηλαδή, ειδικά αυτό το τελευταίο που σας είπα, που περιλαμβάνει την Κεντρική Μακεδονία, από τις 7.000 θέσεις, στον περασμένο έτος έχουν καλυφθεί πάνω από 4.000. Μάλιστα. Άρα δηλαδή υπολείπονται περίπου 2.500 θέσεις για να καλυφθούν σε αυτόν τον τελευταίο κύκλο.
Οπότε όσες επιχειρήσεις ακούνε από τους ακροατές σας, να το αξιοποιήσουν το πρόγραμμα, διότι θα λήξει και αυτό σχετικά σύντομα μέσα στον επόμενο μήνα. Όταν λήγουν τα προγράμματα, οι επιχειρήσεις, για παράδειγμα παρέλθουν το 12μηνο, το 7μηνο, και στα τελειώνει η σύμβαση, έχουν δικαίωμα να κάνουν εκ νέου αίτηση να ενταχθούν σε νέο πρόγραμμα ή δίνεται προτεραιότητα σε άλλες επιχειρήσεις που είχαν μείνει εκτός, με τη λογική να κρατήσουν ενδεχομένως τους ανθρώπους? Κοιτάξτε, πολύ καλή ερώτηση αυτή. Εμείς θέλουμε προφανώς να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους μετά. Ναι. Το τέλος του προγράμματος, ο σκοπός είναι είτε να απορροφηθεί ο ωφελούμενος στην επιχείρηση σε μόνιμη βάση, είτε με την εμπειρία που έχει αποκτήσει να είναι πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας και να είναι πιο εύκολο να βρει δουλειά κάπου αλλού. Σωστά. Αυτός είναι ο στόχος των προγραμμάτων. Αλλά εμείς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί κάποιον να αναγκάσει μια επιχείρηση. Πείτε ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά. Σωστό, δεν μπορεί σώνη και καλά. Όπως καταλαβαίνετε ότι εμείς δίνουμε αυτό το κίνητρο, δίνουμε αυτή την εμπειρία. Από εκεί και πέρα όμως, κάποιοι έλεγχοι που έχουμε κάνει, κάποιες αναλύσεις δείχνουν ότι ένα αρκετά πολύ σημαντικό ποσοστό παραμένει στη θέση εργασίας. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αν το παρακολουθείτε και μετά, δηλαδή έχετε το after sales, ας πούμε, παρακολουθείτε μετά τι γίνεται. Τώρα ξεκινάμε και το κάνουμε. Φανταστείτε ότι δεν υπήρχε σύστημα αξιολόγησης των προγραμμάτων στον ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Το χτίσαμε, πήραμε ανάδοχο, το φτιάξαμε, είναι έτοιμο, έχουμε αρχίσει και το λειτουργούμε και ξεκινούν οι πρώτες αναλύσεις. Ώστε να παρακολουθείτε το τι γίνεται μετά τη λήξη του προγράμματος και το κατά πόσον παραμένει ο εργαζόμενος ή όχι στη θέση του. Αυτό καταλαβαίνω. Η μόνιμη εργασία πλήρους απασχόλησης είναι προφανώς το ζητούμενο και ο στόχος. Από εκεί και πέρα, ξέρουμε ότι αυτά τα προγράμματα δίνουν μια ευκαιρία σε πολλούς οι οποίοι αλλιώς δεν θα την είχαν. Θα δίνω ένα παράδειγμα. Ναι. Δύο ηλικίες πολύ δύσκολες, ας το πούμε έτσι, είναι οι νέοι και οι μεγαλύτερης ηλικίας μακροχρόνιοι άνεργοι. Σωστό. Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, πάνε στις επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις τους λένε τι εμπειρία έχεις. Θέλουν να έχουν εμπειρία και δεν έχουν εμπειρία. Ναι. Είναι νέοι. Μόλις αποφοιτήσανε, μόλις τελειώσαν τις σπουδές τους. Οπότε αυτή η κατηγορία έχει αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχει εμπειρία και ζητάνε εμπειρία οι επιχειρήσεις. Το άλλο κομμάτι τώρα των μεγαλύτερης ηλικίας, εκεί πέρα οι επιχειρήσεις δυστυχώς προτιμούν ανθρώπους που δεν είναι πάνω από 50-55. Ναι. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα στην ελληνική αγορά εργασίας. Δηλαδή ότι υπάρχει, βλέπεις μια πολύ μεγάλη έτσι δυσκολία, αν όχι προκατάληψη, αν όχι έτσι μια αρνητική που αντίθεση. Φοβάται ο μέσος εργοδότης, να το πούμε σκληρά όπως είναι, φοβάται ο μέσος εργοδότης ότι ο 55ης, ο 60ης δεν θα έχει ούτε την όρεξη, ούτε τις αντοχές να τρέξει τη δουλειά όσο θα μπορούσε κάποιος νεότερος. Ναι. Οπότε σε αυτές τις δύο τις κατηγορίες εμείς δίνουμε και πολύ μεγάλα κίνητρα, δηλαδή φανταστείτε τα προγράμματα που κάνουμε για τους νέους, εμείς επιδοτούμε το 100%. Ναι. Για 7 μήνες. Δηλαδή ο ΑΕΔ πληρώνει και τον μισθό και τις εισφορές για 7 μήνες. Είναι πάρα. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς καλύπτουμε όλο το κόστος. Γιατί? Διότι είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσει αυτή την πρώτη εμπειρία ένας νέος. Να οπλιστεί με αυτή την εμπειρία για να είναι ανταγωνιστικό στην αγορά εργασίας. Κύριε Διοικητά, ο νέος όμως, αυτός που λέτε που μόλις έχει αποφοιτήσει, δεν έχει επίσης, δεν έχει κάρτα ανεργίας. Πώς εντάσσεται στα προγράμματά σας? Όχι, γράφονται. Μετά την αποφύτισή τους έρχονται και γράφονται. Γράφονται στον ΟΑΕΔ κανονικά. Ωραία. Ναι. Και η προϋπόθεση που έχουμε εμείς συνήθως είναι να είσαι γραμμένος τουλάχιστον ένα μήνα. Ναι. Μάλιστα. Άμα είσαι γραμμένος ένα μήνα στον ΟΑΕΔ, μετά μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Ξέρετε τι ήταν πολύ ενθαρρυντικό? Από τις 50.000 προσλήψεις που γίνανε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σχεδόν το 38%, αν θυμάμαι καλά, ήταν νέοι κάτω από 30 ετών. Μάλιστα. Που είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Θα σας εξηγώ, αυτή η ηλικία και η ηλικία των μεγαλύτερων είναι οι πιο δύσκολες που αντιμετωπίζει ο ΑΕΔ για την επανένταξη. Μια σημαντική παράμετρος για τις επιχειρήσεις είναι και η χρηματορροή. Δηλαδή, αυτές οι επιδοτήσεις, πόσο γρήγορα φτάνουν στους εργοδότες? Δηλαδή, καταβάλλονται κάθε μήνα, καλύπτονται ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο? Πώς γίνεται η ροή? Κάθε δίμηνο γίνεται η αίτηση. Μάλιστα. Και εκεί πέρα η αλήθεια είναι ότι δεν πληρώνουμε πάντα όσο γρήγορα θα θέλαμε να πληρώνουμε. Διότι υπάρχουν πάντα κάποιες διαδικασίες. Καταλαβαίνετε, όταν έχεις να κάνεις με δημόσιο χρήμα κτλ. Υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι
παίρνουν κάποιο χρόνο. Ναι. Αλλά γενικά δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Κανείς καταρχάς δεν χάνει τα λεφτά του. Καλά, εννοείται. Σίγουρα κανείς δεν χάνει τα λεφτά του. Απλά. Όλοι πληρώνονται. Απλώς σε κάποιες υπηρεσίες που έχουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις με πάρα πολλές προσλήψεις, εκεί παρατηρούμε κάποιες φορές μια συμφόρηση που οδηγεί σε κάποιες καθυστερήσεις. Τι έχουμε κάνει λοιπόν για να το λύσουμε αυτό? Χτίζουμε για πρώτη φορά ηλεκτρονικό σύστημα αποπληρωμών, ώστε η αίτηση, η παρακολούθηση και η αποπληρωμή να γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Αυτό το σύστημα το στείλουμε και πολύ πολύ σύντομα θέλω να πιστεύω μέσα στον επόμενο μήνα, αν όχι 1,5 μήνα, θα το ενεργοποιήσουμε. Διότι αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και εγώ ως διοίκηση να μπορώ να παρακολουθώ πού δημιουργούνται οι καθυστερήσεις και να επεμβαίνω, αλλά και η ίδια η επιχείρηση να βλέπει και αυτή την πορεία της αίτησής της. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα τα οποία έχουν εκλείψει, θα λέγαμε. Και δεν ξέρω εδώ ο ρόλος του ΑΕΔ με κάποια σεμινάρια επιμορφωτικά. Νομίζω έχετε τέτοια προγράμματα για ανέργους. Για παράδειγμα, ηλεκτροσυγκολητές. Μας έλεγε ένας επιχειρηματίας εδώ ότι έψαχνε να βρει γυναίκες. Την προηγούμενη φορά, ναι. Γυναίκες που δεν έβρισκε γυναίκες που να ξέρουν να φτιάχνουν δίχτυα, για παράδειγμα. Ναι. Και πήγε εκεί στην περιοχή και ζήτησε από το Δήμο να κάνει ένα πρόγραμμα για να μπορέσει να προσλάβει γυναίκες. Τι γίνεται με αυτά, τρέχουν, ναι. Έχουν μπει σε διαδικασία δηλαδή να υλοποιηθούν? Θα σας πω, κοιτάξτε, χθες ας πούμε ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα με τη Microsoft για 1,000 ανέργους να μάθουν υπηρεσίες υπολογιστικού νεύθους, cloud services που το λέμε, ναι, που είναι ψηφιακή δεξιότητα υψηλή ζήτηση αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασία. Έχουμε κάνει αντίστοιχες συνεργασίες και με την Google και με την Amazon για χιλιάδες ανέργους και έχουν πάει πολύ καλά τα προγράμματα. Και όντως οι ψηφιακές δεξιότητες καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο ζητούμενο αυτή τη στιγμή, λόγω και της ψηφιακής μετάβασης οικονομίας και όλα αυτά τα οποία συντελούνται όσον αφορά τις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Από εκεί και πέρα όμως θέτεται ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, το οποίο είναι ότι πέρα από τις ψηφιακές και τις πράσινες δεξιότητες, που εκεί έχει επικεντρωθεί, έχει δοθεί το βάρος, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά επαγγέλματα τα οποία υπάρχει τεράστια έλλειψη στην αγορά. Ναι. Αυτό για τους ηλεκτροσυγκολητές που λέτε, χειριστές Clark. Δεν είναι, δηλαδή είναι πάρα πολλά αυτά τα επαγγέλματα τα οποία υπάρχει εκεί έλλειψη. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς εκεί? Έχουμε δύο εργαλεία. Το ένα εργαλείο είναι οι επαγγελματικές σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, που είναι 2 χρόνια πρακτική άσκηση και ασφαλισμένη και αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, και παίρνεις, μαθαίνεις μια πολύ σημαντική τέχνη, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, ψυκτικός, φυσικό αέριο, βοηθός φαρμακείου, δηλαδή είναι μια σειρά από επαγγέλματα τα οποία έχουν ζήτηση. Αυτό όμως είναι κυρίως για τους πιο νέους, και μετά για τους πιο μεγάλους έχουμε κάνει κάποια σεμινάρια, αλλά δεν σας κρύβω ότι δεν είναι πάντα μεγάλη ανταπόκριση των ανέργων σε αυτά. Δηλαδή τρέξαμε ένα πρόγραμμα για ηλεκτροσυγκολητές στον Ασπρόπυργο πρόσφατα, ακριβώς επειδή υπήρχε δυσκολία εκεί στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη και γενικότερα σε αυτή τη βιομηχανική ζώνη, και δεν είχαμε όσες αιτήσεις και όση συμμετοχή θα θέλαμε. Ναι. Καμιά φορά δηλαδή είναι και επαγγέλματα που δεν επιλέγουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι. Έτσι, και που έχουν και προεπικίνδυνα, έτσι. Γιατί των ηλεκτροσυγκολητών, για παράδειγμα, δεν θα μείνει άνεργος. Είναι κάτι, ένα επάγγελμα που έχει ζήτηση. Και τορναδόρος. Και τορναδόρος, φυσικά. Τρομερή ζήτηση αυτή τη στιγμή, αλλά είναι πρόβλημα ότι πολλά παιδιά και μεγαλύτερες ηλικίες δεν το επιλέγουν. Εδώ είναι και η ενημέρωση, ίσως. Η ενημέρωση που ενδεχομένως να έχουν. Ο ΑΕΔ υπάρχει προοπτική του να μπει, του να λειτουργήσει λίγο πιο ενεργά ενδεχομένως σε συνεργασία ίσως και με το Υπουργείο Παιδείας? Εδώ χρειάζεται μια διαλειτουργικότητα, ώστε ο ΑΕΔ, που έχει μια καλύτερη αποτύπωση αυτών των θεμάτων, τη ζήτηση ή μη ζήτηση σε διάφορα επαγγέλματα, να αναλάβει και ένα μέρος ή μια συμμετοχή στον επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα στην εκπαίδευση. Κοιτάξτε, εμείς προφανώς συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Παιδείας. Μιλάμε για όλα αυτά τα θέματα, έχουμε συντονισμό, συζητάμε, σχεδιάζουμε από κοινού κτλ. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα διαχρονικό πρόβλημα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν είναι διασυνδεδεμένο το εκπαιδευτικό σύστημα με τις ανάγκες της οικονομίας. Και όχι, δεν είναι τώρα. Ναι. Δεν ήταν και πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια και πριν 30 χρόνια. Δηλαδή, υπερπαράγουμε από φύτους σε ειδικότητες
που είτε δεν έχουν ζήτηση είτε βρίσκονται σε φθήνουσα πορεία και υποπαράγουμε από φύτους εκεί όπου υπάρχει ζήτηση και όπου υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό και σε αυτό είναι πολλοί παράγοντες. Πολλοί. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και πολλές φορές, πώς να σας το πω, η πίεση πολλών γονιών προς τα παιδιά τους να κάνουν σωστό, κάτι. Σωστό. Δηλαδή, τι να σας πω, έχουμε αυτή τη στιγμή πάρα πολλούς οι οποίοι τελειώνουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση με πτυχία και δεν υπάρχουν δουλειές για αυτά που έχουν εντάξει, ο μέσος γονιός, ο μέσος Έλληνας γονιός θεωρεί καθήκον του να κάνει το παιδί του δικηγόρο γιατρό παρά να του πει πήγαινε να γίνει τορναδόρος. Δηλαδή, εντάξει. Προφανώς. Και εμείς φταίμε σαν κράτος γιατί δεν έχουμε πάει να πούμε σε αυτή την οικογένεια ότι κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν αυτά τα 10 επαγγέλματα που άμα τα σπουδάσετε έχετε 0% ανεργία. Βγάζετε 1.500 ευρώ καθαρά το μήνα και δεν θα δέχετε κανένα πρόβλημα επαγγελματικής ανέλυξης για τα επόμενα 20 χρόνια. Έτσι. Δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό. Δεν πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ παραγωγικό. Είναι πολύ που φταίμε στο ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε διοικητά, προέρχεται από ακροάτρια. Μας δίνει πάσα ακροάτρια που λέει ότι επισημαίνει ότι εκτός των προγραμμάτων του ΑΕΔ. Ο ιδιωτικός τομέας δείχνει μια δυσανεξία στο να απασχολήσει ανθρώπους άνω των 50 ετών γιατί τους θεωρεί ακριβούς λόγω της εργασιακής εμπειρίας. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορεί ο ΑΕΔ και πόσο μπορεί ο ΑΕΔ να στηρίξει, να μπει σε αυτό το κενό και να βοηθήσει τους ανέργους, αυτούς που λέτε των 50 ετών και άνω, πραγματικά να συμπληρώσουν τα ένσημα που λένε. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι λένε πώς θα συμπληρώσω εγώ, πώς θα φτάσω να δουλέψω άλλα 10-15 χρόνια για να φτάσω στη σύνταξη όταν με θεωρούν ακριβό και κανείς δεν με παίρνει στη δουλειά. Η μόνη ελπίδα είναι ο ΑΕΔ εκεί. Και με τα προγράμματα που σας είπα, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε, είναι για μακροχρόνια ανέργους 55-67 ετών, για 12-12, 24 μήνες, το οποίο μάλιστα δίνει τη δυνατότητα να πληρώνουμε εμείς το 75% και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή σε δήμους και τα λοιπά. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, από τις 8.500 θέσεις έχουν καλυφθεί ήδη 6.000, πάει πολύ καλά αυτό το πρόγραμμα. Κοιτάξτε, έχετε δίκιο, είναι δυστυχώς κάτι το οποίο το βλέπουμε και εμείς καθημερινά και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με τα εργαλεία που έχουμε, αλλά και εκεί πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει και η ελληνική επιχείρηση ότι έχουν φοβερή εμπειρία αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν, είναι πολύ υψηλή προστιθέμενης αξίας και παραγωγικότητας εργαζόμενοι, οπότε είναι κάποιες αντιλήψεις και στον κόσμο του επιχειρήν που πρέπει να αλλάξουν. Και σε αυτό σας λέω ότι εμείς μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει και έτσι μια αλλαγή στάσης και από πολλούς εργοδότες σε αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστούμε, κύριε διοικητά, πάρα πολύ. Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας και καλή συνέχεια.